Ακίνητον ο πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate, Θέμης Μπάκας, για να πούμε περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θέμη. Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Τηλέμαχε, είδαμε τον Πρωθυπουργό πριν περίπου 5 ημέρες να αναφέρεται στο νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, το οποίο αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται με την Κομισιόν. Θα αφορά νέους ηλικιακής ομάδες από 40 έως και 50 ετών. Δηλαδή, ουσιαστικά τους νέους ανθρώπους ηλικιακά, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ενταχθούν στο προηγούμενο πρόγραμμα Σπίτι μου 1, που ήταν ηλικίες από 25 έως και 39 ετών. Παράλληλα, Τηλέμαχε, σημαντικό να σας αναφέρω ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα δούμε μια διεύρυνση όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το προηγούμενο πρόγραμμα Σπίτι μου 1 έχει για τους άγαμους 16.000 ευρώ ως ανώτατο όριο εισοδημάτων και 26.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα και 3.000 ευρώ ένα παιδί. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση μελετά την διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, δηλαδή πάνω από 16.000 ευρώ για τον άγαμο και πάνω από 8.000 ευρώ αυτή τη στιγμή για την οικογένεια. Ενώ παράλληλα αυτό που μελετά είναι να αυξηθούν και τα όρια δανειοδότηση. Μέχρι και πριν το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 είδαμε ότι η δανειοδότηση ήταν στις 150.000 ευρώ για σπίτια τα οποία ήταν τουλάχιστον κατασκευής έως το 2007, δηλαδή για σπίτια παλαιότερης ηλικίας και αξία εμπορική έως 200.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή μελετά να αυξήσει τα συγκεκριμένα όρια και ώστε να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλη συγκέντρωση της ζήτησης σε συγκεκριμένες περιοχές και συγκεκριμένα είδη ακινήτων. Δεν έχουμε αφήσει επιπλέον νεότερα. Θεωρούμε όμως ότι το πρόγραμμα αυτό θα ξεκινήσει λογικά από τον Σεπτέμβριο μήνα. Σημαντικό όμως τι λέμε και είναι ότι συζητάμε και πάλι τη στεγαστική πολιτική της χώρας. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Από την άλλη πλευρά όμως, τι λέμε και στο Σπίτι μου 1, είδαμε να εντάσσονται κατά κύριο λόγο οι νέοι οι οποίοι πληρούσαν τα τραπεζικά κριτήρια την έκδοση στεγαστικών δανείων. Είδαμε ένα δάνειο να είναι το μέσο όρο δανεισμού 2.100.000 ευρώ για αξία κινήτων 135.000 ευρώ, σπίτι 40 ετών, 91 τετραγωνικά μέτρα. Που σημαίνει ότι όσοι ήταν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 1 ήταν άνθρωποι που και διέφεραν τραπεζικά κριτήρια, αλλά και παράλληλα είχαν και αποταμιεύσει ακόμα και 35 και 40.000 ευρώ για σπίτια, τη λέμε και όμως 40 ετών. Αυτό πρέπει να το μελετήσουμε λίγο περισσότερο, διότι σπίτια 40 ετών αντιλαμβάνεστε ότι είναι σπίτια τα οποία σε πολλές περιπτώσεις χρήζουν νομερικής ή ακόμα και ολικής ανακαίνησης. Ενώ στην περιφέρεια, τη λέμε και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι πάρα πολλές οικογένειες σπίτια θέτουν ιδιόκτητα οικόπεδα ή ακόμα και το δικαίωμα υψούν στις μονοκατοικίες των γονέων. Το πρόγραμμα δεν δίνει τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους είτε να αποπερατώσουν αυτή τη στιγμή το σπίτι το οποίο οι γονείς μπορούν να ξεκινήσει για το παιδί, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης δεν έχουν ολοκληρώσει, ενώ ταυτόχρονα δίνουν τη δυνατότητα να χτίσουν νέα σπίτια τουλάχιστον στα ιδιόκτητα οικόπεδα των οικογενειών τους στην περιφέρεια που δεν υπάρχει υψηλή διαθεσιμότητα κινήτων. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate.